Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι 5η 20 Οκτωβρίου και είμαστε στην ώρα μας, στην τηλεόραση του Atlas, μέσα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εδώ όπου από σήμερα χτυπάει η καρδιά του αγροτικού κόσμου της χώρας. Η αγρότικα επέστρεψε, πιο δυναμική από ποτέ, εντυπωσιακή η συμμετοχή των εκθετών από 49 χώρες, δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, τα ξενοδοχεία της πόλης είναι γεμάτα, εδώ και ημέρες, μια κορυφαία κλαδική έκθεση που συγκαταλέγεται στις 5 καλύτερες στο είδος της στην Ευρώπη και η οποία προσφέρει, μεταξύ άλλων, πολύτιμο οξυγόνο στη δοκιμαζόμενη οικονομία της πόλης. Σε λίγη ώρα τα εγγένειά της, στις 7 το απόγευμα, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γιώργο Γιώργαντά, ήδη όμως τα περίπτερα δέχονται επισκέπτες και μπορώ να σας πω πως πραγματικά έχουμε πολύ μεγάλη προσέλευση. Ενδεικτική ενδεχομένως είναι και η κίνηση που είναι πραγματικά ασφυκτική στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Με αφορμή την αγρότικα, επισκέφτηκε τη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας ζήτησε τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα από την κυβέρνηση, συνομίλησε με εκπροσώπους σωματείων και ενώσεων αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για τα προβλήματα, για τα αυξημένα προβλήματα του κλάδου τους. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν στα προβλήματα που προκαλούνται από την ενεργειακή κρίση, την ακρίβεια, αλλά και την έλλειψη εργατών γης. Νωρίτερα, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε σε θερμοκήπιο στα Βασιλικά και έστειλε το μήνυμα πως η εσχροκέρδεια συνεχίζεται, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να επιβιώσουν. Έχουμε υποχρέωση να τους ενισχύσουμε, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και συνέχισε. Η εσχροκέρδεια των παραγωγών και των παρόχων συνεχίζεται κανονικά, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται στα βουνά εκφωνώντας εκθέσεις ιδεών για το πόσο σημαντικό είναι να επιστρέψουν νέοι άνθρωποι στην Ήπεθρο. Όμως αυτοί που ήδη βρίσκονται στην Ήπεθρο και καλλιεργούν τη γη ή είναι κτηνοτρόφοι κινδυνεύουν με οικονομική κατάρρευση, κινδυνεύουν να μην έχουν να ζήσουν. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν άμεσα παρεμβάσεις για την προστασία του κόσμου της παραγωγής και των κτηνοτρόφων. Διότι αυτές οι τρομακτικές αυξήσεις έχουν καταστήσει ασύμφορη την παραγωγή και κατ' επέκταση την παραμονή τους στην Ήπεθρο, είπε μεταξύ άλλων απευθυνόμενους αγρότες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλάζουμε θέμα, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα να δούμε τις ραγδαίες εξελίξεις και στο θέμα της παρολίγο τραγωδίας του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με την πτώση του 19χρονου φοιητή από το παράθυρο στο αμφιθέατρο του δευτέρου ορόφου της νομικής σχολής. Ευτυχώς δεν είχαμε τα ακόμη χειρότερα. Σήμερα είχαμε σε εξέλιξη πορείες φοιτητών οι οποίοι ζητούν την παραίτηση του Πρίτανη αλλά και να μπει ένα τέλος στο φαινόμενο αυτό που χρονίζει, είναι η αλήθεια, σε αίθουσες με υπεράριθμους φοιητές μέσα. Εμείς συζητάμε για τα δομικά προβλήματα των ελληνικών πανεπιστημίων και το τι πρέπει να γίνει ώστε να αντιμετωπιστούν επιτέλους με τον κύριο Χάρη Παπαπανάγο, καθηγητή στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα σας κύριε Ραήλογλου, χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Δική μου η χαρά κύριε καθηγητά, πιάνουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι αυτή η παρολίγο τραγωδία με τον φοιτητή έφερε στο προσκήνιο και πάλι ένα θέμα το οποίο λίγο πολύ το γνωρίζαμε. Πως υπάρχουν ζητήματα μέσα στους χώρους των πανεπιστημίων. Ένα πρώτο ερώτημα είναι αν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας υπάρχουν παρόμοιες εικόνες, δηλαδή με πολύ γεμάτες αίθουσες που ενδεχομένως να μπορούν να έχουμε κάτι παρόμοιο. Ή και στο δεύτερο, το πιο σημαντικό, τι πρέπει να γίνει ώστε να μπει ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση. Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ που ευτυχώς αποδείχθηκαν τα χειρότερα και ο φοιτητής της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι καλά. Και
Χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Από εκεί ξεκινάμε τώρα τα άλλα. Το δεύτερο σημείο είναι ότι, κοιτάξτε, δεν θα σας πω ότι είναι λύση το γεγονός ότι παραδείγματος χάρη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αναγκαστήκαμε, λόγω επίσης του γεγονότος ότι είναι υπερφορτωμένα τα αμφιθέατρα και οι αίθουσες διδασκαλίας και βάλαμε stop στο άνοιγμα των παραθύρων και τα παράθυρα ανοίγουν μόνο 20 πόντους. Ούτε είναι λύση το γεγονός ότι μετά λόγω του κορονοϊού και όπως καταλαβαίνετε έπρεπε να αερίζονται τα αμφιθέατρα, βάλαμε μπάρες ανά 30 εκατοστά έτσι ώστε να δημιουργείται μια πλάτη ακόμα και στην περίπτωση που κάποιος κλείνει προς τα έξω να αποσοβηθούν τα χειρότερα. Δεν είναι λύσεις αυτές. Το σίγουρο είναι ότι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έγινε για να μπορεί να φιλοξενεί γύρω στους 8 με 10.000 φοιτητές. Σήμερα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ξεπερνάει τις 18.500 φοιτητές. Κοντά 100% πάνω. Αυξήθηκαν οι προπτυχιακοί φοιτητές, έχουν αυξηθεί τα μεταπτυχιακά τα οποία προσφέρει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αυξήθηκαν κατά πολύ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Αυξήθησαν οι φοιτητές Εράσμους, φοιτητές οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό. Αυξήθηκαν οι διδακτορικοί και μεταδιδακτορικοί φοιτητές. Εκείνο το οποίο χρειάζεται στην προκειμένη περίπτωση, για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μιλάω, χρειάζεται ένα καινούριο πανεπιστημιακό κάμπους. Δεν λύνεται το πρόβλημα, για να σας δώσω να καταλάβετε, με το να αγοραστεί ένα επιπρόσθετο κτίριο κάπου στην Θεσσαλονίκη. Χρειάζεται πλέον ένα πανεπιστημιακό κάμπους. Να σας πω το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε σε ένα κτίριο 8.000 φοιτητών, στεγάζουμε πάνω από 18.000 φοιτητές. Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι τα μαθήματα αρχίζουν στις 8 η ώρα το πρωί και τελειώνουν στις 11 η ώρα το βράδυ. Και να ξέρετε ότι πλέον γίνονται μαθήματα και το Σαββάτο και πολύ σύντομα, πολύ φοβάμαι, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, δεν χωράνε οι φοιτητές, θα πάμε να κάνουμε μαθήματα και τις Κυριακές. Μάλιστα. Επομένως, και το απευθύνομαι και το λέω σοβαρά προς την πολιτεία, απαιτούνται για τα ελληνικά πανεπιστήμια, χρειάζεται αν θέλετε η δημόσια επένδυση. Απαιτείται η δημόσια επένδυση στο να μπορέσουν να αποκτήσουν τις απαιτούμενες κτηριακές εγκαταστάσεις οι οποίες χρειάζονται για να μπορέσει να γίνεται το πανεπιστημιακό έργο. Καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριε καθηγητά, σε συνέντευξη τύπου χθες, έθεσαν το θέμα και του μειωμένου αριθμού μελών ΔΕΠ. Δηλαδή οι καθηγητές είναι λίγοι, με αποτέλεσμα να συμπυκνώνονται τμήματα και να προκαλείται αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε κάτι αντίστοιχο και στο Μακεδονίας? Φυσικά και έχουμε και στο Μακεδονίας, και το ίδιο ισχύει για όλα τα πανεπιστήμια και για τα 23 πανεπιστήμια της χώρας μας. Μην ξεχνάτε την μνημονιακή δέσμευση της χώρας επί την εποχή της οικονομικής κρίσης, όπου αναγκαστήκαμε και δεν αναπληρώνουμε τους καθηγητές οι οποίοι συνταξιοδοτούνται. Παλαιότερα, πριν την οικονομική κρίση, αυτόματα προκυρισόταν οι θέσεις των συναδέλφων οι οποίοι αυθυπηρετούσαν. Αυτό επί οικονομικής κρίσης σταμάτησε, αποτέλεσμα του οποίου σήμερα είναι να υπάρχει μια δραματική μείωση των μελών ΔΕΠ των ελληνικών πανεπιστημίων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα της εκπαίδευσης την οποία παρέχουμε. Μάλιστα. Από το ακούω στο χειρότερο. Άρα η αύξηση της χρηματοδότησης θεωρείται εκ των όνων κάνευ για να στηρίξουμε πραγματικά τη δημόσια παιδεία, αν το θέλουμε. Ακριβώς. Και στο ένα και στο άλλο κομμάτι. Μάλιστα, κύριε Απανάγο, τώρα και με αφορμή της παρουσίας σας κοντά μας. Ήσασταν το πρώτο πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουν προηγηθεί και άλλα στην Ελλάδα, όπου εφαρμόστηκε το νέο σύστημα εκλογής πρυτανικών αρχών. Ήδη εξελέγησαν τα πρώτα, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, εσωτερικά μέλη, και η επόμενη κίνηση είναι να προκύψουν και τα εξωτερικά. Πώς είδατε εσείς αυτήν την νέα διαδικασία? Θα προχωρήσει καταρχάς?
Κοιτάξτε, θα σας πω από την εμπειρία την οποία έχουμε στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο από την εφαρμογή ενός παρόμοιου μοντέλου το 2013-2014 επί Υπουργείας Διαμαντοπούλου. Όταν ήταν υπουργός η κυρία Διαμαντοπούλου, με έναν νόμο έβαλε αυτό το σύστημα, αν θέλετε, διοίκησης μέσω συμβουλίων, τα οποία αποτελούνται από εσωτερικά μέλη και από εξωτερικά μέλη. Λειτουργήσαν αυτά το 2013 και το 2014 και μετά έπαυσαν, καταργήθηκαν, και θα σας το πω και το λέω με μία λέξη, ότι δυστυχώς ο θεσμός αυτός δεν απέδωσε. Δυστυχώς δεν θα βρείτε ούτε ένα μέλος εσωτερικό Συμβουλίου Διοίκησης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή εξωτερικό μέλος που θα σας πει θετικά λόγια για αυτό το σύστημα διοίκησης. Δυστυχώς αυτό το σύστημα διοίκησης στην πράξη του απέτυχε και αποδεδειγμένα το 2013-2014 και έπαυσε. Δυστυχώς η κυρία Κεραμέως το επανέφερε το 2022. Εκ των πραγμάτων πάλι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο μπορούμε σε αυτό το πλαίσιο, απλά να ξέρετε ότι ήδη η εφαρμογή του δεν ήταν θετική. Άρα έχουμε μία επανάληψη των όσων γίνανε το 2013-2014. Δυστυχώς. Το κρατούμε. Πάμε να δούμε τώρα, κύριε καθηγητά, και τι γίνεται όμως στην Ευρώπη. Να αλλάξουμε λίγο επίπεδο, να πάμε στις Βρυξέλλες, όπου έχουμε σύνοδο κορυφής, μία ακόμη σύνοδο κορυφής, με θέμα την ενέργεια. Για μία ακόμα φορά, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συγκεντρωθούν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν για μία ακόμα φορά. Και πολύ φοβόμαστε, κύριε καθηγητά, ότι για μία ακόμη φορά, θα το πω ξανά, δεν θα έχουμε πρακτικές λύσεις, δεν θα έχουμε κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στο μείζον που μας καίει. Καθώς δείχνουν όλα πως η αδιαλαξία του Βερολίνου παραμένει στο τραπέζι. Τι βλέπετε εσείς? Δυστυχώς βλέπω αυτά τα οποία βλέπετε και εσείς, κύριε Ραΐλογλου, ότι για άλλη μία φορά δεν θα κάνουμε ούτε το παραμικρότερο βήμα προς την κατεύθυνση μιας κοινής ενεργειακής πολιτικής. Δυστυχώς το κοινό λείπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, και πολύ φοβάμαι ότι αυτός είναι και ένας από τους κυρίους λόγους για τους οποίους τα βήματα με τα οποία προχωράει η Ευρώπη μπροστά είναι βήματα χελώνας. Μέχρι να πάει το ένα πόδι μπροστά έχει βρωμίσει το άλλο πόδι. Δυστυχώς δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πάλι συνένεση, και κυρίως από την πλευρά της Γερμανίας. Επομένως, μία επί τα αυτά για άλλη μία φορά. Θα σας έλεγα ακόμα και το γεγονός ότι η πρόταση αυτή για να υπάρξει ευρωπαϊκό πλαφόν, τώρα το λέω δυνατά, δεν ξέρω κατά πόσο έχει ακουστεί, έχετε υπόψη σας ότι ναι μεν θα βάλει μια ανώτατη τιμή στην τιμή του φυσικού αερίου, αυτό έχετε υπόψη σας όμως ότι θα σπάσει τα συμβόλαια όλων των εταιριών με την Gazprom. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτό το πράγμα μπορεί να πλήξει και την μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Τουρκίας και του Turk Stream προς την Ελλάδα. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι τελικά μπορεί να πηγαίνουμε με την αισιοδοξία του καλύτερου, αλλά να βρεθούμε σε μια κατάσταση πολύ χειρότερη. Να κλείσει με άλλα λόγια τη Στρόφιγγα η Μόσχα και να τελειώσουμε. Ούτε σταγόνα φυσικού αερίου. Ναι. Ούτε. Και μην ξεχνάτε ότι και εμείς παίρνουμε ρωσικό φυσικό αέριο μέσω της Τουρκίας και του Turk Stream. Επίσης θα ήθελα να βάλω και στο τραπέζι και το εξής. Εγώ με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική είναι στο γεγονός ότι η Ευρώπη στο σύνολό της στις 27 χώρες θέτει μία ανώτατη
τιμή, την οποία μπορεί εν πάση περιπτώσει, πιστεύει ότι θα ήταν ανεχτή στο να μπορέσουν να ζεσταθούν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και να λειτουργήσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία, οποιαδήποτε τιμή πλέον παραπάνω από την τιμή αυτή θα ήταν μια επιδοτούμενη τιμή από ένα κοινό ταμείο, ευρωπαϊκό ταμείο ενέργειας, το οποίο ουσιαστικά πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα επιδοτούσε την τιμή της ενέργειας τόσο για την ευρωπαϊκή βιομηχανία όσο και για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Αυτή η πρόταση για κοινή αγορά αερίου, πώς τη βλέπετε? Φανταστείτε αν μιλάμε για κάτι πολύ μικρότερο που είναι το πλαφόν και δεν προχωράει μπροστά, καταλαβαίνετε ότι κάτι το οποίο θα οδηγούσε, να το πω έτσι, τη Γερμανία να βάλει πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη, θα ήταν έξω από κάθε συζήτηση. Καταλαβαίνω. Μήπως τελικά, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές αυτό, κυρία Πανάγο, και είσαστε πάντοτε, είσαστε υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, είστε ευρωπαϊστής, αλλά τα ίδια ώρα διατηρείτε πάντοτε και κάποιες επιφυλάξεις, ενδιασμούς και προβληματισμούς, τους οποίους πολλές φορές έχετε μοιραστεί και μαζί μας δημόσια. Μήπως τελικά ο ρωσικός χειμώνας, τον οποίο θέλει να φέρει ο Βλαδίμηρος Πούτιν ως αντίμετρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φέρει, κρίνει μάλλον και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Κοιτάξτε, εδώ πλέον το ερώτημά σας δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό, είναι γεωπολιτικό. Ίσως κρίνει και το μέλλον, αν θέλετε, και την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Νομίζω ότι οι προκλήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και οι απαντήσεις σε αυτού του είδους τις προκλήσεις δυστυχώς δεν υπάρχουν. Βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ απρόοπτη κατάσταση του τι μέλη γενέστε. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ακόμα και εντός εισαγωγικών, εάν υπάρχει έστω και σε μικρές ποσότητες το ρωσικό φυσικό αέριο προς την Ευρώπη, να ξέρετε ότι ο χειμώνας της Ευρώπης θα είναι δύσκολος. Και μπορώ να σας πω ίσως και πολύ δυσκολότερος από τον προηγούμενο. Να ξέρετε ότι πολύ φοβάμαι ότι θα δούμε περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, με ό,τι αυτό σημαίνει για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Αυτό που μπορούμε καταρχάς να πούμε με βεβαιότητα μάλλον, κύριε καθηγητά, είναι ότι η ακρίβεια στην ενέργεια θα φέρει κοινωνικές αναταράξεις και οι κοινωνικές αναταράξεις φέρνουν πάντα πολιτικές εξελίξεις και ανατροπές. Νομίζω ότι το βλέπουμε ή το παρακολουθούμε τώρα, γράφεται η ιστορία. Στην Ιταλία έγινε, στη Γαλλία έγινε, στη Σουηδία έγινε και προφανώς θα προχωρήσει αυτή όλη η διαδικασία. Και βλέπετε ακόμα και την αμερικανική οικονομία, η οποία βαδίζει πλέον προς μια πορεία ύφεσης, και βλέπετε και εκεί ότι ήδη έχει αρχίσει μια κοινωνική αναταραχή. Μήπως τελικά, κύριε καθηγητά, ζούμε την επιστροφή σε μια Ευρώπη, να το πω τώρα, των κρατών εθνών? Μήπως έχουμε την αρχή του τέλους της παγκοσμιοποίησης? Ή είναι πάντως πολύ πρόωρο αυτό ακόμη? Πάντως το σίγουρο το οποίο βλέπουμε εξαιτίας αυτής της σύραξης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία έχει γεωπολιτικές και γεωοικονομικές διαστάσεις τεράστιες, βλέπουμε ότι η Ρωσία σήμερα είναι πολύ περισσότερο κοντά με την Κίνα και με την Ινδία από οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη στιγμή της ιστορίας. Αυτό επίσης πρέπει να μας προβληματίζει. Αυτός, εδώ είναι το επόμενο ερώτημά μου. Αυτός ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης, ο κόσμος δεν το έχει νομίζω κατανοήσει την ολότητά του, θα μπορούσε κανείς να πει διαστατικά πάντα ότι είναι ένα νέο σύμφωνο της Βαρσοβίας? Κοιτάξτε, εγώ θα σας μιλήσω με αριθμούς και μετά εσείς θα μου πείτε. Εάν η Ρωσία φέρει κοντά και αγκαλιαστεί με το 1 εκατομμύριο, με το 1 δισεκατομμύριο 200 εκατομμύρια της Κίνας και με το 1 δισεκατομμύριο 300 εκατομμύρια και σύντομα 500 εκατομμύρια, 1 δισεκατομμύριο 500 εκατομμύρια της Ινδίας, να ξέρετε ότι αυτομάτως φτάνουμε
σε μία, να το πω έτσι, σε έναν αγκαλισμό μεγαλύτερου του μισού της ανθρωπότητας. Άρα έχουμε πλήρης ανατροπή συσχετισμών και τεκτονικές αλλαγές στο παγκόσμιο γεωστρατηγικό πεδίο. Προφανέστατο αυτό. Πάντως, να ξέρετε ότι αν θέλετε αυτού του είδους οι γεωοικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις, η αβεβαιότητα γύρω από τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί και θα εξελιχθεί η σύραξη της Ρωσίας με την Ουκρανία και την ίδια στιγμή βάλετε την ενεργειακή και υγειονομική κρίση, να ξέρετε ότι όλο μαζί κάνει μια ορολογιακή βόμβα. Μια ορολογιακή βόμβα. Και βέβαια μας αφορά αμεσότατα και εδώ στη γειτονιά μας, καθώς και μια τελευταία ερώτηση είναι αυτή, κύριε καθηγητά μου. Έχουμε την δέσμευση Πούτιν προς τον πρόεδρο Ερντογάν για τη μετατροπή της Τουρκίας ενεργειακού κόμβου, μάλλον στην περιοχή της δικής τους Θράκης. Και όλα αυτά την ώρα που εξυφέρονται τα σχέδια, προχωρούν τα σχέδια για δημιουργία δεύτερου πυρηνικού σταθμού μετά το Άκουγιου, με ρωσικά πάντα, με τη ρωσική πάντα συνδρομή. Καταλαβαίνετε ότι ο κίνδυνος ο δικός μας, συν όλων αυτών των οποίων περιγράψαμε προηγουμένως ως ορολογιακή βόμβα, στο at the top of that έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα της Τουρκίας και ό,τι σημαίνει αυτό για μας, που θα σας το πω με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο, σίγουρα σημαίνει ότι εμείς πρέπει να συνεχίσουμε και να αυξήσουμε τις αμυντικές μας δαπάνες για να έχουμε μια αμυντική ετοιμότητα, με ό,τι αυτό όμως σημαίνει για την ελληνική οικονομία. Αυτό είναι το ζήτημα, κύριε καθηγητά. Βγήκαν από 12 χρόνια μνημονίων, όπου η ελληνική αμυντική βιομηχανία προφανώς έμεινε πίσω και λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων. Τώρα βεβαίως κάτι κινείται, αλλά απαιτούνται νέες θυσίες για να μπορέσουμε να έχουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Κύριε καθηγητά, αν μπορώ να πω μόνο μία φράση σε αυτό, παρακαλώ, να σας πω ότι η Τουρκία από τη δική της πλευρά έχει κάνει τη δική της βιομηχανία, αμυντική βιομηχανία, εξοπλιστική βιομηχανία, την έχει κάνει μοχλό ανάπτυξης ολόκληρης της οικονομίας της. Διότι όχι μόνο συμπαράγει οπλικά συστήματα με άλλες χώρες, παράγει και τα δικά της και όλα μαζί τα εξάγουνε. Και από αυτό το πράγμα η Τουρκία κερδίζει χρήματα τα οποία έχουν ένα ισχυρό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα πάνω στο δικό της ΑΕΠ. Η Ελλάδα σε ό,τι έχει κάνει μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν είναι συμπαραγωγός ούτε σε μικρά ανταλλακτικά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος και έπρεπε και εμείς εκ των πραγμάτων να δώσουμε έναν αναπτυξιακό χαρακτήρα στην δική μας αμυντική πολεμική βιομηχανία, τουλάχιστον κάνοντας συμπαραγωγή σε οτιδήποτε επιλέγουμε ως οπλικό σύστημα. Και σε μια χώρα, κύριε καθηγητά, που κάποτε είχε μια πολύ ισχυρή ΕΑΒ, δεν ήμασταν ουραγοί, νομίζω ήταν μια πολύ ικανοποιητικό επίπεδο ο βαθμός της. Έχετε απόλυτο δίκιο και είμαστε μία από τις πέντε υψηλότερες χώρες στον κόσμο με το μεγαλύτερο ποσοστό που δίνουμε από τον κρατικό μας προϋπολογισμό ως ποσοστό του ΑΕΠ μας πάνω στην άμυνα. Αλίμονο αν εμείς δεν αναπτύξουμε πολεμική βιομηχανία. Εξαγωγική πολεμική βιομηχανία. Εξαγωγική. Αυτό είναι το μυστικό, το οποίο θα μας βοηθούσε ποικιλοτρόπως. Κύριε καθηγητά μου, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας και σήμερα στην τηλεόραση του Atlas. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Χάρη Παπαπανάγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Νομίζω μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, όχι μόνο για τα δρόμενα στους πανεπιστημιακούς χώρους, αλλά και για τα διεθνή, για τις εξελίξεις στις Βρυξέλλες. Πήγαμε στη Ρωσία και επιστρέψαμε εδώ στα ελληνοτουρκικά. Πάμε να πάρουμε μία ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως.